Η κατάσταση που έχουμε, τέλος πάντων, δεν ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωή μας. Δηλαδή, δεν είναι ότι είμαστε δεμπέλτες ή κάτι τέτοιο. Δεν εργαζόμαστε ακόμα και με τις στατιστικές. Οι Έλληνες εργάζονται πάρα πολύ. Τώρα, το θέμα ποιο είναι, ότι δεχόμαστε μια φτωχοποίηση, μια βίαιη φτωχοποίηση, η οποία δεν τα αποκρίνεται. Είναι τώρα τελείως προσπαθούν να φτιάξουν φθηνά εργατικά χέρια, τίποτα άλλο. Τίποτα περισσότερο. Και απλά, γεια μας. Γεια μας. Ευχαριστώ πολύ. Πια δεν συγκρατεί. Είμαι στον δρόμο διαρκώς, ξέρεις τι πάει να πει. Πως προφανώς δεν έχω μόνο την οργή, έχω το πείσμα, το θάρρος, το φόβο να νικήσω και ένα ολοκλήρω στρατό από γουρούνια να αντιμετωπίσω. Κι αν δεν ανατριχιάζεις τώρα όπως εγώ είναι που είμαστε φτιαγμένοι από άλλο υλικό. Εγώ τις πέτρες μου τις πέταξα όλες εκεί που πρέπει. Εσύ μια πήρες και έβαλες στο στήθος σου για φέτο. Χρέωσε μας την επιλογή να πενθούμε πολεμώντας δίχως τέλος ούτε αρχή. Να υπάρχουμε σε πείσμα τον καιρό, να τσιγκλάμε από μήνα διαγερασμένο σε κακό. Χρέωσε μας την επιλογή να σκοτώνουμε το θάνατο σε κάθε μας ζωή. Κάνουμε όνειρα με μάτια ανοιχτά, ενσαρκώνουμε τους άγιους εφιάλτες σας ξανά. Hasta la muerte, mis amigos. Ή πιο απλά, ραντεβού στα γουναράδικα. Παρέχουμε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας. Νομίζω ότι είναι περίπου μισή Έλληνες, μισή μετανάστες. Όλοι ανασφάλιστοι. Γενικά εδώ δεν πληρώνουν τίποτα, ούτε τα φάρμακά τους, ούτε την εξέταση. Εμείς και οι γιατροί φυσικά είναι εθελοντικό, δεν πληρώνεται κανείς. Είμαι χημικός και δουλεύω χημικός σε ένα σχολείο, συγκεκριμένα σε ένα γυμνάσιο και κάθε Δευτέρα 4 με 6 είμαι εδώ. Το κάνω εθελοντικά και επειδή θέλω να το κάνω.
Τώρα, οι λόγοι που με οδήγησαν να το κάνω είναι γιατί πραγματικά αισθανόμουν ότι σε αυτή την κατάσταση όλοι πρέπει να προσφέρουμε. Οι άνθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους και χάνουν την ασφάλισή τους είναι πολλοί. Και εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα να προσφέρεις το ελάχιστο, οφείλεις να το κάνεις. Είμαι φαρμακοποιός. Είμαι άνεργος εδώ και 3 χρόνια. Δεν έχω ασφάλιση από τότε που ξεκίνησε η ανεργία. Ούτε ταμείο ανεργίας δικαιούμαι, ούτε από την αρχή δηλαδή δεν δικαιούμαι. Είναι δύσκολο πλέον να βρω δουλειά, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλη η ανεργία στην Ελλάδα. Ο αριθμός των αστέγων έχει αυξηθεί, προφανώς έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αλλάξει τελείως την όψη της Αθήνας. Δεν μοιάζει τόσο πολύ Ευρώπη πια η Αθήνα. Ναι. Νομίζω ναι, ότι αν ήθελα να πω σε ένα φίλο μου από τη Γαλλία ή σε ένα φίλο μου από άλλη χώρα τι θα έπρεπε να προσέξει, δεν ξέρω τι θα έλεγα. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχει μια ψυχολογική στάση να αρνούμαστε το καινούριο, το δύσκολο, το φοβερό. Αυτό το κάναμε κι εμείς. Δηλαδή εγώ το έκανα και όλοι οι φίλοι μου το κάνανε και η οικογένειά μου το έκανε. Και οι φίλοι μου που μετά μείναν χωρίς δουλειά το κάνανε, δηλαδή τι κάναμε, δεν πιστεύαμε ότι θα γίνει έτσι. Δεν πιστεύαμε. Αυτό είναι η αλήθεια. Δεν πιστεύαμε πριν 3 χρόνια ότι θα φτάσουμε εκεί. Ότι θα φτάσουμε να έχουμε μαθητές που να πεινάνε, οικογένειες που να μένουν σε αποθήκες, φίλους που δουλεύανε και τώρα είναι άνεργοι, άνθρωποι που αγοράζανε σπίτια και δεν μπορούν πλέον να τα πληρώσουν προφανώς. Μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, όχι η εργατική τάξη μόνο, που μας πέσει στο μυαλό. Οπότε, εάν θα έλεγα κάτι σε κάποιο φίλο μου Γάλλο, θα του έλεγα, ναι, κοίτα, πρόσεξε. Τα πράγματα έρχονται ξαφνικά και είναι θυελλώδη πολλές φορές, όπως εμάς εδώ. It's the same old song. Never right and always wrong. We're standing in St. Dagmar Square. The rich are staying rich. Each one of us is their bitch. We're standing in St. Dagmar Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Dagmar Square. Cette politique qui tue les gens chaque jour. Well, many men rule the day, the politicians them to pay. Standing in St. Dagmar Square. The police and they fly to their abuse. We're open wide. Υπάρχει ανεργία και ξέρουμε ότι δεν θα βρούμε δουλειά. Και πολλοί νέοι αναγκάζονται να φύγουν σε άλλες χώρες. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας τρώει το μυαλό, μας στεναχωρεί, αλλά έχουμε πάντα την ελπίδα, γι' αυτό ζούμε για το σήμερα και παλεύουμε για το αύριο, για ένα καλύτερο αύριο. Standing in St. Dagmar Square. Παρά το δραματικό χαρακτήρα της κρίσης, μας επιτρέπει να δούμε τα προβλήματα τα οποία ανεδίθησαν μέσα από την κρίση
και μάλιστα προβλήματα σοβαρά, τα οποία το πέπλο του προηγούμενου, της προηγούμενης περίοδου, προ-κρίσης, επικάλυπτε. Βρισκόμαστε στην εποχή των νέων επαναστάσεων, οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει. Όπως ακριβώς κανένας Γάλλος την παραμονή της Γαλλικής Επανάστασης δεν φαντάζονταν ότι θα ζήσει χωρίς βασιλιά, αλλά ο σχεδιασμός της Επανάστασης το έκανε πράξη, ούτε βεβαίως κανένας Γάλλος δεν φαντάζονταν ότι την άλλη μέρα θα βρεθεί σε μια κομμούνα του Παρισίου, και αυτό έγινε μέσα από ένα συγκεκριμένο σχεδιασμό. Έτσι, το ζήτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης θα είναι αυτό το οποίο θα φανταστούμε μέσα από τον συγκεκριμένο σχεδιασμό που πρέπει ήδη να αρχίσει. Να μην ζήσουμε σαν με ένα σύστημα οργανωμένο πάνω στη βία. Αυτή νομίζω ότι είναι η διαφορά της βίας των ανθρώπων που εξεγείρονται και της βίας ενός συστήματος που συνεχίζει να υπάρχει γιατί απλά χρησιμοποιεί τη βία. Γιατί με βία θα βγάλει τον άλλον από το σπίτι του και θα μένει στον δρόμο, με βία τον διώχνει από τη δουλειά του, με βία τους περιφέρεται στο σχολείο, στην εκπαίδευση. Είναι οργανωμένο όλο πάνω στη βία. Ενώ εμείς που σκεφτόμαστε ένα μέλλον με ειρήνης και αδερφότητας και αλληλεγγύης, το μόνο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη βία είναι ή ως απάντηση σε αυτό, ως άμυνα σε αυτό, ή ως μία στιγμή για να αλλάξει ιστορία, ορούς της ιστορίας. Τα χέρια σηκώνω και πέφτω στο πάτο, μα νοιάζω με φίλε κοντά στο μαλάτο. Μα αυτή τη στιγμή προκαλώ ολοκαύτωμα. Ήγου, στίχου, για όλα τα άτομα. Δεν θέλω, βλέπω τον κόσμο πονάω. Και νιώθω χαμένο στο μάτι, δεμένο. Ζητώ ένα τέλο και περδομένο. Ανθρώπων που έχουν έλλειψη, είσαι στέρο γι' αυτό. Γύρω σελίδα, ψάχνω μία ηλιακτίδα στο φω. Μα είμαι ήδη νεκρό. Ψάχνω τον εαυτό μου στο μέλλον, μα είμαι ήδη απόν. Γεω, είμαι ήδη απόν. Θα έχουμε λοιπόν αρχικά βροχές που βαθμία θα ενταθούν, θα εκδηλωθούν καταιγίδες που δεν αποκλείται να είναι και εδώ στην Αττική τοπικά ισχυρές. Λοιπόν, έτυχε η μέρα να είναι βροχερή
και να έχουμε μεγάλη καταιγίδα έξω, βροντές και αστραπές. Ξέρω ότι συνήθως στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, όταν έχει αστραπές, οι άνθρωποι βγάζουν το καλώδιο της τηλεόρασης από την πρίζα. Εδώ στην Ελλάδα δεν συμβαίνει αυτό συνήθως. Ίσα-ίσα το αντίθετο, τις περισσότερες φορές κάθεται ο κόσμος μέσα στο σπίτι και βλέπει περισσότερη ώρα τηλεόραση. Τελευταία μας έχει συνηθίσει ωραία πιάτα. Εκεί λοιπόν έχουμε τις ειδήσεις, όπου ναι μεν ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτά που του μεταφέρουν είναι ψέματα, ο κόσμος είναι καχύποπτος πλέον, δεν πιστεύει αυτά που ακούει στις ειδήσεις. Παρόλα αυτά, ασυνείδητα, ακούει διαρκώς τα ίδια ονόματα, ακούει διαρκώς τις ίδιες ειδήσεις που μπορεί να μην τις πιστεύει, αλλά και μόνο που ακούει συνέχεια για αυτές, υφίσταται προπαγάνδα και πλήση εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να μένει στο υποσυνείδητό του, να μένουν αυτά που ακριβώς θα ήθελε ο παραγωγός της εκπομπής. Λίγο νωρίτερα ο κ. Χριστόφια συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά στο Μέγαρο Μαξίμ. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον Δημήτρη Χριστόφια και εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο ελληνισμός θα ξεπεράσει την κρίση. Έχω τηλεόραση, το παραδέχομαι, αλλά δεν είναι ανάβη και θα την σπάσουμε με ένα σφυρί, ελπίζω μεγάλο. Θα το βιντεοσκοπούμε και θα είναι, ελπίζω να είναι έμπνευση για άλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Να σβήσουν την τηλεόραση, καλύτερα ακόμα να την σπάσουν, να την εξαφανίσουν. Είναι μεγάλο κόλλημα. Εδώ δεν υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει πιάνο. Σαν ενταλλακτική. Σπάστε τα. Αδερφέ μου, τα δάκρυα σου μη σκορπάς και τα όνειρά σου μη παρατάς. Τις εντολές τους μην ακολουθείς, κούλος ξανά. Να μη
Όλοι υποφέρουμε γιατί είμαστε κομμάτι της κοινωνίας, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις. Κάθεσαι και σκύβεις το κεφάλι ή σηκώνεσαι και κάνεις το πρώτο βήμα. Αυτό που μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να δουν παραπέρα, μάλλον είναι ένα σοκ. Να τους σοκάρουμε με τη χειρονομία μας, με το παράδειγμά μας, με εγχειρήματα που μπορούν να λειτουργούν και μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο απλή, πιο εύκολη και πιο ουσιαστική, να έχει νόημα. Με τις πράξεις μας όσον αφορά την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και των γειτονιών. Και αυτό νομίζω μπορεί να αλλάξει. Το να κάνει τον κόσμο να σηκώσει κεφάλι, να δει πέρα από μπροστά του. Ένας τρόπος που μπορούμε να κάνουμε αντίσταση είναι να αυτοοργανωθούμε. Να φτιάξουμε τις δομές που το κράτος καταστρέφει τη μία πίσω από την άλλη, να τις φτιάξουμε, να τις πάρουμε στα χέρια μας, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα πράγματα έχουν χτιστεί από εμάς. Οπότε μπορούν να ξαναχτιστούν, όπως είχε πει, κάπως παραφράζω βέβαια, ο Ντουρούτη. Μπορούμε να φτιάξουμε σε επίπεδο γειτονιών κοινωνικά εγχειρήματα, αυτοδιοργανωμένα. Και αυτά είναι ένας τρόπος ουσιαστικής αντίστασης. Γιατί δεν είναι το θεωρητικό, είναι η πράξη. Όταν θέλουμε να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο που δεν είναι ιδεολογικά με εμάς, έχει κουραστεί να ακούει λόγια. Αν του κάνεις την πράξη, τότε μπορεί να καταλάβει και να έρθει και ο ίδιος, όπως έχει συμβεί. Βρισκόμαστε στην Ηλιούπολη, τα νότια προάστια της Αθήνας, 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο συνεργείο. Ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος συνεργείο είναι ένας χώρος συνομιλίας και σύμπραξης ελεύθερων πολιτών. Δραστηριοποιούμαστε στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο, συμμετέχοντας στα κοινά και σε ζητήματα που αφορούν την ίδια την κοινωνία. Επίσης, στο συνεργείο μέσα λειτουργούν πολλές δραστηριότητες, όπως μαθήματα, εδώ βλέπετε μαθήματα ισπανικών, εργαστήρια, στα οποία επιτελείται διάχυση της γνώσης σε ομάδες συνεργατικά. Ήταν συνεργείο αυτοκινήτων και μηχανών. Έπειτα προέκυψε και άλλη ιδέα ότι η λέξη συνεργείο έχει και την έννοια της ομαδικότητας, της συνεργασίας, που είναι έννοιες οι οποίες δεν θέλαμε να περιέχει το σκεπτικό του ελεύθερου κοινωνικού χώρου. Τα κοινωνικά κινήματα που δημιουργούμε θεωρούμε εξίσου σημαντικό να μετεξελιχθούν σε κοινωνικά εγχειρήματα. Δηλαδή, οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εδώ να προχωρήσουν και να δημιουργήσουν συνεταιρισμούς ή αλλιώς κολεκτίβες, όπου θα θέτουν τους όρους διαβίωσης και θα μπορεί ο κόσμος που συμμετέχει σε αυτούς τους χώρους και σε αυτές τις κοινότητες να ζει μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Όχι μόνο μπαλώνοντας το κενό που αφήνει το κράτος, αλλά δημιουργώντας ρογμές αυτοθέσμησης και αυτονομίας μέσα στην πόλη. Προμηθευόμαστε προϊόντα από διάφορους συνεταιρισμούς και συλλογικότητες από την Ελλάδα αλλά και γενικότερα από το εξωτερικό. Πιο συγκεκριμένα, ας πούμε, πολύ γνωστή είναι η Ζαπατίστας από το κίνημα Χωρίς Γη, θέλοντας να δείξουμε την έμπρακτη στήριξη σε αυτά τα εγχειρήματα. Παράλληλα, όμως, διακινούνται και προϊόντα τύπου σαπούνια, κεριά και κοσμήματα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί από ομάδες που εδρεύουν εδώ πέρα στο συνεργείο και είναι μια πρώτη μικρή κίνηση στο να μπουν στην παραγωγή. Μέσα από τα μαθήματα των εργαστηρίων του συνεργείου, εμείς οι δύο χημικοί καταφέραμε να μάθουμε να φτιάχνουμε σαπούνι με ελαιόλαδο. Ο στόχος αυτός είναι να προχωρήσουμε στη μεγαλύτερη παραγωγή, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τον εαυτό μας, στη στιγμή που ο κλάδος μας έχει από τις μεγαλύτερες συνεργείες στην Ελλάδα, και να λειτουργήσουμε προωθώντας τα προϊόντα μας σε δίκτυα συλλογικά, όπως αυτά που βλέπετε από πίσω, με τους Ζαπατίστας, τα παραδοσιακά προϊόντα. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια διαφορετική κοινωνία, όπου η εργασία θα έχει πιο σημαντική θέση, αλλά και πιο σημαντική θα είναι και η θέση των ανθρώπων, για να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Πριν από λίγο καιρό, ήταν η μέρα Κυριακή, θυμάμαι, δεχτήκαμε επίθεση με μολότοφ από φασίστες γύρω στις 4 η ώρα το πρωί. Τα σημάδια μπορείτε να τα δείτε ακόμα και εδώ πέρα. Ευτυχώς εκείνη την ώρα ήταν ένας σύντροφος μέσα στο συνεργείο,
κατάφερε να σβήσει τη φωτιά μαζί με την πυροσβεστική και δεν είχαμε περισσότερα προβλήματα. Μετά από λίγο καιρό δεχτήκαμε τη δεύτερη πρόκληση. Ήρθαν στο χώρο γύρω στα 15 μηχανάκια με γύρω στα 30 άτομα για να μπορέσουν να μας εκφοβήσουν και να μας απειλήσουν. Η απάντηση ήταν άμεση, ο κόσμος που μαζεύτηκε εδώ αλληλέγγυος ήταν πάρα πολλής. Αποτρέψαμε την οποιαδήποτε επίθεση και φαντάζομαι και τις ορέξεις τους για το μέλλον. Αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς που ακούτε ράδιο ένταση, θα ακούσουμε από τους Alpha Bank «Πήρα μια μέρα της ζωής μου το δρόμο». Ο άλλος άνθρωπος. Η δουλειά του άλλου άνθρωπου είναι να μαγειρεύει κάθε μέρα στον δρόμο και να μοιράζει, όχι να μοιράζει, να τρώει μαζί με τους συνανθρώπους μας. Το φαγητό είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Είτε είναι άνεργος, είτε είναι άστεγος, είτε έχει δουλειά, είτε δεν έχει δουλειά, είτε είναι πλούσιος. Ο άλλος άνθρωπος είμαστε όλοι μας. Ο καθένας από εμάς στη γειτονιά του ξέρει δύο ανθρώπους που πεινάνε. Δεν είναι καλό να πάρεις τόσο ένα πιάτο φάει και να φύγεις, γιατί μπορεί να σε βρίσκουν και όλα στο πετάξεις στο κεφάλι. Φώναξέ τους να φας, να φας μαζί τους. Ήρθα λοιπόν πριν 9 χρόνια από την Γερμανία να ζήσω εδώ στην Ελλάδα. Ήρθα πρώτα για διακοπές, μου άρεσε. Ήρθα μετά πάλι με όλα τα πράγματα να ζήσω εδώ. Έχω να πάω 5 χρόνια στην Γερμανία. Δεν μου αρέσει πάρα πολύ, δηλαδή εδώ είμαι πολύ καλά. Στην αρχή ήταν όλα ωραία, τώρα βέβαια έχει χτυπήσει η κρίση την Ελλάδα και πάρα πολλοί Έλληνες πάνε τώρα στο εξωτερικό. Γερμανία, Γαλλία, άλλες χώρες που η ζωή τους φαίνεται προφανώς πιο άνετη, πιο πλούσια, πιο ωραία, πιο εύκολη. Και με λένε τρελή ότι είμαι ακόμα εδώ. Μπορεί να ήταν και πιο εύκολο. Μπορεί όλα αυτά, αλλά δεν θέλω να πάω. Και αρνούμαι να διωχτώ από το μέρος που επέλεξα να ζήσω, που έχω τις ελευθερίες που θέλω, που μπορώ να ζήσω όπως θέλω, κάνοντας αυτό που μου αρέσει, που με γεμίζει, που προφανώς έτσι πώς το κάνω, έτσι πώς μου αρέσει, δηλαδή παίζοντας ακορντιόν στον δρόμο, φτιάχνοντας κοσμήματα και θα μείνω όσο μου αρέσει.
συζήτηση σε Le Talk for Life. Nous sommes une agence de presse, mais une agence qui n'est pas comme les autres. C'est une agence coopérative et autogérée. Στην ομάδα είμαστε συνολικά 23 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων υπάρχουν φωτογράφοι, υπάρχουν κινηματογραφιστές, υπάρχουν δημοσιογράφοι, μεταφραστές, τεχνικοί για το ίντερνετ και το site μας. Ένα δικό μας θέμα, το πώς θα οργανωθούμε εμείς, για να νιώθουμε καλύτερα και να είμαστε πιο αποδοτικοί στη δουλειά μας. Δηλαδή, είναι δικό μας θέμα καθαρά. Mm. Αυτό που θα πάρει ο πελάτης θα είναι κάτι απόλυτα το επαγγελματικό. Αυτό θέλουμε να το δώσουμε. Πώλησης του νερού στην Σουέζ. Αυτό το οποίο φύγεται πια είναι το 90% του σώματός μας που αποτελείται από νερό. Δηλαδή ουσιαστικά περνάει στην διαχείριση του στιγμού κέρδους κάτι που αφορά την ίδια μας τη ζωή πολύ άμεσα και πάνω στην οποία θέλουν πια να εξασκήσουν όλοι τους την εξουσία. Βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρειο Ελλάδα. Είμαστε το ανοιχτό συντονιστικό πολιτών και φορέων «Σώστε το νερό» και προσπαθούμε να σώσουμε το νερό της πόλης, να το κρατήσουμε δηλαδή υπό δημόσιο έλεγχο, γιατί η κυβέρνηση το έχει κάνει ήδη ιδιωτικό μονοπόλιο. Έχει ξεκινήσει ήδη ο διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 51% των μετοχών της ΕΙΑΘ. Πιθανότατα θα αγοραστούν από την ΣΟΕΣ. Κάθε μήνα σε χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη την Ελλάδα κόβουν το ρεύμα ήδη. Μόλις πουληθεί η ΕΙΑΘ θα κόβουν το νερό από σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία. Αυτό εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην το επιτρέψουμε.
Γεια σας. Είμαστε στον χώρο του εργοστασίου της βιομηχανικής μεταλλευτικής. Ένα εργοστάσιο που η ιδιοκτησία τον Ιούλιο του 2011 το εγκατέλειψε και το άφησε τύχη να μαραζώσει. Οι εργαζόμενοι και το Σωματείο των Εργαζομένων πήραν μια πρωτοβουλία να το λειτουργήσουμε μόνοι μας. Και μέσα από τη Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε το πλαίσιο το πώς μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει να πούμε από την αρχή κιόλας που ιδρύθηκε η Επιτροπή Αλληλεγγύης για τη βιομηχανική μεταλλευτική, τρέξαν αμέσως δίπλα μας διάφορα στέκια, κοινωνικά στέκια, ελευθεριακοί χώροι, για να βοηθήσουν την κατάσταση. Γιατί πρέπει να πούμε ότι αν δεν ήταν αυτή η Επιτροπή Αλληλεγγύης, εμείς δεν θα είχαμε το κουράγιο που μόνοι μας, είχε περάσει πολύ καιρό και είχαμε κουραστεί στο να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Έτσι πήραμε τη δύναμη, συνεχίσαμε. Σίγουρα και τώρα ακόμα, μέσα από αυτή τη διαδικασία, με το να μας παρέχουν τους χώρους που μπορούμε να κινηθούμε και εμείς σαν εργαζόμενοι, και φυσικά με υλική βοήθεια, αλλά και με το να μπαίνουν μέσα προϊόντα μας, που αυτή τη στιγμή δεν είναι σε κανονική παραγωγή, είναι κινούνται σε μια αλληλέγγυα οικονομία, ανταλλακτική οικονομία, όχι τόσο με χρήμα όσο με ανταλλαγή προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι αυτά τα στέκια είναι αυτά που μπορούμε να κινηθούμε και σαν αγορά, αλλά και σαν μετακίνηση εμείς εργαζόμενοι μέσα σε αυτά τα στέκια. Εδώ είμαστε στο Μικροπατήριο Συντροφία, στο χώρο του Μικρόπολης. Το Μικρόπολης είναι ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος στη Θεσσαλονίκη, στην Βόρεια Ελλάδα. Και η Συντροφία είναι μία από τις δομές οικονομίας που έχει κάνει το Μικρόπολης στο πλαίσιο της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που αναπτύσσεται πάρα πολύ στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Και κατά βάση είναι μια κολεκτίβα εργασίας. Ασχολούμαστε με το θέμα της τροφής. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να φέρουμε τον παραγωγό και τον καταναλωτή σε μια άμεση σχέση μεταξύ τους, μέσα από την οποία θα φτιάξουν και άλλες σχέσεις, πράγματι θα δομήσουν άλλη σχέση μεταξύ τους. Δουλεύουμε, όπως είπαμε, ως κολεκτίβα, δηλαδή υπάρχει μια ανοιχτή συνέλευση η οποία αποφασίζει για το πώς θα δράσουμε και το τι θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Αυτή η συνέλευση είναι ανοιχτή προς όποιους θέλουν να συμμετέχουν, όσους θέλουν να συμμετέχουν, είτε είναι απλοί καταναλωτές, είτε είναι η παραγωγή, είτε είναι κάποιος οποιοδήποτε κόσμος που τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Και από εκεί και πέρα είναι οι εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν και αυτή μια, ας πούμε, άτυπη συνέλευση, δηλαδή λειτουργούν οι ίδιοι τα τρέχοντα θέματα του πρατηρίου. Επίσης είναι κυλιόμενες οι θέσεις εργασίας αυτές, δηλαδή κάθε τόσο γίνεται κάποιο ανοιχτό κάλεσμα προς όποιον θέλει να εργαστεί. Σε τέσσερις αρχές μας, ας το πούμε, δηλαδή θα επαναλαμβάνω η τοπικότητα των προϊόντων, η οικολογικότητα των προϊόντων, οι δίκαιες σχέσεις εργασίας και η συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια. Όπως είπα, αυτό είναι μία από τις δομές που έχει φτιάξει το Μικρόπολης, υπάρχουν άλλες 5 αυτή τη στιγμή, μία κουζίνα. Ένα εστιατόριο δηλαδή καθημερινά, ένας παιδότοπος, ένα βιβλιοπωλείο, ένα φωτοτυπείο και μία ομάδα μεταποίησης επίπλων. Οι δομές οικονομίας στο πλαίσιο, όπως είπαμε, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Και προσπαθούμε να βρούμε τις διαφορετικές σχέσεις που θα είναι δίκαιες και ισότιμες μεταξύ των ανθρώπων. Εδώ είναι ο ελεύθερος κοινωνικός χώρος σχολείο για τη μάθηση της ελευθερίας. Αυτό που θέλαμε να δείξουμε προς τα έξω είναι ότι η γνώση πρέπει να είναι όχι μόνο ελεύθερη, αλλά πρέπει να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτή. Αλλά και μεγάλη σημασία έχει το πώς τη διαχειριζόμαστε. Στο χώρο αυτό υπάρχουν ελεύθερα μαθήματα ξένων γλωσσών, πολεμικών τεχνών, και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για το πώς θα μπορούσε να είναι η κοινωνία μας αργότερα. Ταυτόχρονα μου δίνει τη δυνατότητα να μάθω ξένες γλώσσες, να γυμναστώ, να πάρω βιολογικά προϊόντα και να οργανωθώ σε θέματα που δυστυχώς εκτός τέτοιων δράσεων πολύ δύσκολα πραγματοποιούνται. Σε αυτούς τους χώρους μπορείς να ενημερώνεσαι για διάφορες δραστηριότητες, για πορείες,
γενικά για ό,τι συμβαίνει στο κίνημα. Να τα συζητάς με άλλα παιδιά, να τα διοργανώνεις και ο ίδιος καμιά φορά, να παίρνεις πρωτοβουλίες. Οπότε βοηθάει στο να συμμετέχεις και εσύ πιο ενεργά, όχι μόνο να βλέπεις τους άλλους, να γίνεις εσύ κομμάτι. Μέσα από την αντίσταση στο υπάρχουν σύστημα, μέσα από την αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια μεταξύ των ανθρώπων, είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργήσουμε μια κοινωνία δίκαιη, ισότιμη και με ελεύθερους ανθρώπους. Una mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, partigiano, portami via, che mi sento di morire. Είμαι ένας από τους 15 συλληφθέντες αντιφασίστες σε μια πορεία που έγινε πριν από λίγο καιρό στις πλέον σκληρές συνοικίες του κέντρου της Αθήνας, στις οποίες η Χρυσή Αυγή το τελευταίο διάστημα έχει διαπράξει αρκετά χτυπήματα κατά μεταναστών και επιλέξαμε συνειδητά να κινηθούμε μέσα σε αυτές τις περιοχές ώστε να πάρουν και αυτοί ένα χειρό μήνυμα ότι οι δρόμοι δεν μπορούν να τους ανήκουν, ότι δεν μπορούμε να ανοιχθούμε το ρατσισμό και την ξενοφοβία στην κοινωνία μας και για τους ίδιους τους μετανάστες εκεί να πάρουν ένα δείγμα αλληλεγγύης και να μην νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Σε μια σύγκρουση που υπήρξε εκεί πέρα με κάποιους φασίστες, η αστυνομία επενέβη πάρα πολύ γρήγορα, σε αντίθεση πάντα με όσα συμβαίνουν όταν χτυπιούνται μετανάστες εκεί από τους φασίστες, και συλλάβανε 15 ανθρώπους. Κινδυνέψαμε να μπούμε και στη φυλακή, είναι η αλήθεια, λόγω των υπερβολικών ποσών εγγύησεων που μας ζητήθηκε από το ελληνικό κράτος για να φεθούμε ελεύθεροι. Και άμα δεν είμαστε αυτή τη φυλακή, οφείλεται κατά κύριο λόγο στο μεγάλο κύμα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν εκείνες τις μέρες από όλη την Ευρώπη. Και μέσα σε ένα μήνα καταφέραμε να μαζέψουμε αυτό το μεγάλο ποσό των 45.000 ευρώ. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumbam bam. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumbam bam. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumbam bam. Y a las tropas invasoras rumba la rumba la rumbam bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Καταρχήν θα ξεκινήσω ότι η Ευρώπη έχει το παράδειγμα του φασισμού. Δηλαδή δεν είναι για μας κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, οπότε η προσοχή μας όχι απλά πρέπει να υπάρχει. Ξέρουμε τι θα γίνει αν δεν προσέχουμε. Όλοι αυτοί οι οποίοι στέλναν στις εξορίες τους ανθρώπους που είχαν διαφορετικές ιδέες και όλοι αυτοί που τους κλείναν στις φυλακές ήταν αυτοί που τώρα ευαγγελίζονται την ελευθερία του λόγου. Οι άνθρωποι που είναι εκτός της διαλεκτικής, εκτός του παραδείγματος του διαλόγου. Οπότε νομίζω σε αυτούς απέναντι πρέπει να τους δώσουμε αυτό που θέλουν οι ίδιοι να έχουν. Να τους σταματήσουμε και να μην τους αφήσουμε να μιλάνε πουθενά. Εδώ στα Εξάρχεια δεν κυκλοφορούν φασίστες. Και τις φορές που παίρνουν το ρίσκο να έρθουν εδώ, υπάρχει πιθανότητα να τους αναγνωρίσουμε και να φύγουν χωρίς ρούχα και δαρμένοι. Πέρυσι το καλοκαίρι, για παράδειγμα, ήρθε ένας, κάποιος τον αναγνώρισε, στην προσπάθειά του να φύγει τρέχοντας και στην προσπάθειά μας να τον σταματήσουμε, σκίστηκε η βερμούδα του και το μποξεράκι του και η μπλούζα του και έφυγε γυμνός. Αυτό. Όσο βαθαίνει η κρίση και οι ανισότητες μεγαλώνουν, ο νεοφασισμός εμφανίζεται σαν την ιδεολογία ή τέλος πάντων την πολιτική η οποία μπορεί να βγάλει από το τέλμα μερίδες του πληθυσμού οι οποίες υποφέρουν. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να υποθεί στο φαντασιακό και στο συστηματικό κομμάτι
ότι μας φταίνε οι άλλοι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, σε βεβαιώ, ας πούμε, να υιοθετήσει και λεκτικά, ας πούμε, την άμεση δημοκρατία, επειδή είναι αρχαιοελληνική κατασκευή, ας πούμε, πολιτικοκρισίας. Μπορεί να ακούσεις ότι είναι αντικαπιταλιστές, προσαρμόζονται, έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα, το να παίρνουν ιδέες από οποιονδήποτε, να τις φέρουν στα μέτρα τους και με αυτόν τον τρόπο να φέρουν κόσμο δίπλα τους και κοντά τους, σε οποιαδήποτε ιστορική στιγμή του πλανήτη. Ο φασισμός είναι ουσιαστικά ένας λύκος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους λύκους, τους αγαπάω τους λύκους σαν ζώα. Αλλά μεταφορικά να το πάρουμε, ένας λύκος που βάζει την προβιά, δίνεται πρόβατο και μπαίνει στο μαντρί με τα πρόβατα και το παίζει πρόβατο για να τα φάει όλα. Εδώ φοράει μια σημαία, το παίζει πατριώτης για να φάει μετά όλους τους ανθρώπους αυτούς και να τους ποτάξει σε μια φοβερή σκλαβιά, αφού μιλάγαμε για σκλαβιά νωρίτερα. Και δυστυχώς έχει ανέβει πολύ και στην Ελλάδα πάρα πολύ και στη Γαλλία έχει. Αλλά πάντα είναι το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό. Ο λύκος μες στο μαντρί με τα πρόβατα. Το παίζει πρόβατο. Le fascisme porte des masques différentes, en Grèce, en France et ailleurs. Mais le visage est le même. Soyez vigilants. Τα εξάρχεια νομίζω και σιγά σιγά και σε όλη την Ευρώπη είναι το σύμβολο της αντίστασης. Δεν ξέρω αν έχουν γεννήσει ή όχι μια ουτοπία, αλλά σίγουρα αν είναι να γεννηθεί μια ουτοπία θα ξεκινήσει και από εδώ. J'ai arrivé à Xarxia, je suis sans papier, j'ai un problème avec ça, beaucoup de temps, et ici je me trouvais bienvenu. Ici il y a la liberté, il y a la communauté de vivre. Il y a tout le monde, il n'y a pas la différence, le pôle, la couleur, la nationalité. Si tu te sens que tu es, c'est toi, les gens t'aiment. On t'accueille avec joie, c'est ça qui me plaît. Ici, il n'y a pas la police qui te dérange tous les jours, qui t'arrête, qui te demande toujours que tu as les papiers, tu as de quelle nationalité. Donc ici, pour moi, c'est le meilleur endroit. Ça, c'est bon. Ça, c'est peut-être une utopie. Passant qui dans ce monde a perdu l'essentiel, cloué à ton destin par la superstition. Imagine un instant ni paradis au ciel, ni enfer sous nos pieds, ni autre diversion. Personne à remercier pour l'aube dans nos cils, quand chaque jour nouveau rien n'est aussi luisant. Essaie d'imaginer ce vœu simple et facile, l'entière humanité vivant libre au présent. Tu peux répondre en souriant que je ne suis qu'un doux rêveur, mais l'espoir est si brillant que lui partout sa ferveur. Τα εξάρχεια έχουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία. Αν σκεφτούμε ότι στα εξάρχεια έπεσε η Χούντα και γενικώς στα εξάρχεια έχουν ξεκινήσει μεγαλύτερες εξεγέρσεις. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή των εξαρχείων είναι πάρα πολύ αναρχικοί, πάρα πολύ αριστεροί, οι οποίοι κάνουν έργο μέσα από συλλογικότητες, μέσα από κοινότητες, προσπαθούν να κάνουν πράγματα για τον τόπο αυτόν και αυτό και μόνο χαρακτηρίζει τα εξάρχεια ως μια περιοχή η οποία είναι πολιτικά κινητοποιημένη. Στα εξάρχεια είναι τα περισσότερα βιβλιοπωλεία και οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι. Και αυτό γιατί υπάρχει έδαφος, επειδή είναι τα πανεπιστήμια, επειδή είναι οι σχολές όλες εδώ μαζεμένες στην περιοχή των εξαρχείων, είναι και η γνώση. Είμαστε αυτοδιαχειριζόμενο εγχείρημα στον χώρο του βιβλίου, που συμπεριλαμβάνει εκδόσεις, βιβλιοπωλείο, διακίνηση και ό,τι έχει σχέση με το χώρο του βιβλίου. Είναι συνεταιριστικό, είναι αυτοδιαχειριζόμενο, που σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις παίρνονται από συνέλευση. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε και όσον αφορά τις εκδόσεις που συμμετέχω και όσον αφορά τη Βαβυλωνία είναι να διατηρήσουμε μια ποιότητα λόγου και μια διάχυση ριζοσπαστικών ιδεών μέσα στην κοινωνία. Και όσον αφορά το περιοδικό Βαβυλωνία, το οποίο είναι περισσότερο στον χώρο του κινηματικού, αυτό το οποίο έχουμε πει ότι προσπαθούμε να κάνουμε είναι η διάχυση ενός σύγχρονου ριζοσπαστικού και αντιουσιαστικού λόγου μέσα στην κοινωνία. Μόλις περνάς τη Σόλωνος, Σόλωνος είναι ο κάθετος δρόμος, λέει αλλάζει ο αέρας, έχει αέρα και ελευθερίας. Αυτό ήταν έτσι που ξεκινούσαμε ένα κείμενο μια φορά που γράφουμε για τα εξάρχεια.
Τα εξάρχεια συμβολίζανε πάντα, όχι μόνο για μένα και για όλη την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ήτανε πάντα ο πυρήνας της αντίστασης. Γι' αυτό και αλλάζει και ο αέρας εδώ. Ici, à Arsacha, les racistes et les fascistes ne rentrent pas ici parce qu'ils ont peur des anarchistes. Incrédule et conscient, écoutant ta raison, peux-tu dès lors admettre entre nos différences que soient dressés des murs comme autant de prisons, cloisonnant nos tribus selon nos apparences. Imagine un pays unique sans drapeau, où seraient révolus les guerriers sacrifices, sans clan ni religion ni marque sur la peau, où pourraient vivre en paix nos filles et nos fils. Ce désir de changer les choses pourrait bientôt gagner chacun. Si tu nous rejoins, si tu oses, et le monde ne fera qu'un. Et le monde ne fera qu'un. Et le monde ne fera qu'un. Ο Νησότρας είναι ένας αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που προωθεί γενικά την ελευθερία και την αυτοοργάνωση. Πράγματα που ο άνθρωπος τα χρειάζεται σε τέτοιο βαθμό που πιστεύω πως δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς αυτά. Et aussi les gens nous aident à comprendre la langue. Je fais des cours ici tous les jours gratuitement. On nous donne à manger gratuitement. Et vraiment, c'est ça que j'aime ici. C'est le meilleur endroit. Ouais. Exarchia, on a décidé de prendre l'initiative pour construire une assemblée dans laquelle participent les habitants, les collectifs et les espaces sociaux d'Exarchia, où on prend les décisions après de discussions en utilisant l'unanimité et le consensus. Surtout le consensus, mais si on est obligé, on peut aussi utiliser la démocratie directe, mais jusqu'ici, on n'a pas eu besoin de lever la main pour prendre les décisions, mais on a réussi de se mettre en accord. Alors on a pris la décision de construire une épicerie sociale, Ο Ζήκος είναι μια δομή που δημιουργήσαμε εδώ στα Εξάρχεια. Είναι η αγορά χωρίς μεσάζοντες, η λαϊκή χωρίς μεσάζοντες, που έρχονται αγρότες που έχουν μικρές παραγωγές, που έχουν βρεθεί από σύντροφους που είναι στην επαρχία. Έχουμε συνελεύσεις που είμαστε όλοι μαζί και αυτοί που είμαστε από τη δομή προσπαθούμε να το οργανώσουμε, αλλά και οι αγρότες είμαστε μαζί. Υπάρχει μια οριζόντια διαστρωμάτωση, δεν είναι vertical, είναι horizontal, όπως θα έπρεπε να είναι, όλοι είμαστε ίσοι. Και αυτή τη στιγμή ένα πολύ ωραίο πράγμα που συνέβη είναι ότι αγρότες που δεν ξέρανε αυτά που πιστεύουμε εμείς, αυτή τη στιγμή μας καλέσανε και μας είπαν ότι έχουμε χωράφια και ελάτε να μας μάθετε πώς θα κάνουμε και εμείς αυτό το ανταλλακτικό, χωρίς ιεραρχίες, το οριζόντιο. Και αυτό είναι το πιο ωραίο, γιατί βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι ούτε αντιεξουσιαστές, ούτε αναρχικοί, ούτε είναι σε αυτό το μενταλιτέ. Ξαφνικά είδαν το παράδειγμα και λένε θέλουμε και εμείς. Είναι σωστό αυτό το πράγμα. Aussi, on a pris la décision de la création d'une structure sanitaire autogérée. Pour financer cette structure, on a organisé des fêtes
de soutien. Et aussi, on a mis des urnes de soutien ici à nos autres et à Cap Vox et des autres endroits et espaces sociaux ici à Εξαρχία. Βρισκόμαστε στο κατελημένο κοινωνικό κέντρο Vox, το οποίο λειτουργεί εδώ και 13 μήνες στο χώρο ενός παλαιού καφέ, το οποίο έχει καταληφθεί από αναρχικούς και αντιεξουσιαστές. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον υπόγειο χώρο, στην αίθουσα των εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα εκδηλώσεις, όπως θεατρικές παραστάσεις, συνελεύσεις. Στον ισόγειο χώρο απάνω δηλαδή, λειτουργεί καφέ και βιβλιοθήκη. Τα έσοδα του καφέ διατίθενται για τις ανάγκες των πολιτικών κρατουμένων στην Ελλάδα και των διωκόμενων αγωνιστών. Εκτός από θέατρο έχουμε ταινίες που γυρίζονται εδώ, εκθέσεις φωτογραφίας και κάτι ακόμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα είναι το κοινωνικό ιατρείο που θα λειτουργήσει στο Kappa Vox και λόγω της θέσης μου ως παιδίατρος το να συνδράμουμε και να βοηθήσουμε να έρθει εις πέρας όλο αυτό για την υγεία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των παιδιών με κρατάει εδώ. Αυτό το χώρος λέγεται σκόρος. Η αρχική σκέψη ήταν ότι αντί να αφήνεις τα ρούχα σου στην ντουλάπα να τα τρώει ο σκόρος, καλύτερα να τα φέρνεις εδώ, να τα παίρνει κάποιος άλλος που να τα έχει ανάγκη. Γι' αυτό και ονομάστηκε σκόρος. Here at Skoros, you can bring anything that you don't use, anything that you don't need, you can leave it. And if you want to, you can take things with you from the shop, like shopping, but without money. Η τάση, ας πούμε, αυτού του χώρου δεν είναι η φιλανθρωπία, είναι η αλληλεγγύη και η δημιουργία ενός αλληλέγγυου τρόπου συναλλαγής. Το ιδεολογικό πλαίσιο, ας πούμε, ήταν ότι οι άνθρωποι πρέπει να απαγκιστρωθούν από τις καταναλωτικές ανάγκες. Γι' αυτό και έξω στο τζάμι μας γράφουμε κριτική στην κατανάλωση. Δηλαδή να πάψουν να αγοράζουν, συνέχεια πράγματα που θα τα πετάξουν με τις ετικέτες τα πιο πολλά από αυτά. Μαζί με την κρίση στην Ελλάδα υπάρχει μια κρίση νοήματος. Ο ίδιος ο άνθρωπος χάνει πλέον το παραδοσιακό, αυτό που είχε ως στάνταρο σήμερα και προσπαθεί να νοηματοδοτήσει τη ζωή του πάλι ξανά από την αρχή. Βλέπουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να στρέφονται σε παραδείγματα που για μας ήταν. Που ναι, μεν τα αναφέραμε πάντα, αλλά τώρα βλέπουμε ότι είναι μαζικά ο κόσμος στρέφεται σε αυτά. Σε δομές οριζόντιες, σε κινήσεις αλληλεγγύης. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά δεν πρέπει να μείνουν ούτε μόνο στα Εξάρχεια και δεν πρέπει να μείνουν ούτε μόνο στο τώρα, δεν πρέπει να μείνουν ούτε μόνο στην Ελλάδα. Γενικότερα, ότι δεν εξελίσσεται, πεθαίνει. Και σκοπός, ας πούμε, μιας τέτοιας κίνησης είναι να μην πεθάνει, είναι να διατηρηθεί και μετά την κρίση, άμα καλώς εχόντως των πραγμάτων περάσει και να διευρυνθεί, να μπει στην ειδήση όλων των ανθρώπων και να δουν ότι ουσιαστικά μπορούν να τα βγάλουν πέρα και μόνοι τους, χωρίς κάποια στερεότυπα που επιτυδευμένα ή όχι τους έχουν περαστεί. Και αυτό. Η Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία απέτυχε γιατί δεν υπήρξε άλλη επανάσταση ποτέ στην Ευρώπη. Άμα υπάρξει και κάπου αλλού μια αντίστοιχη επανάσταση, γιατί τώρα κάνουμε μια μικρή επανάσταση εδώ πέρα, ίσως και θέλω να ελπίζω, τα πράγματα έχουν ελπίδα. Δεν ξέρω ποια είναι η αληθινή ζωή, ξέρω σίγουρα ποια δεν είναι. Σίγουρα αληθινή ζωή δεν είναι 10 ώρες μέσα σε ένα εργοστάσιο και 8 και 6 να πατάς το ίδιο κουμπί, ούτε πραγματική ζωή είναι να πηγαίνεις
στο σκυλάδικο μέχρι τις 10 το πρωί. Σίγουρα αληθινή ζωή είναι κάτι άλλο. Οπότε αν αρχίσουμε και δεν κάνουμε αυτά που δεν είναι αληθινή ζωή, μπορούμε να φτάσουμε πιο κοντά σε αυτό που είναι. Χρειάζεται περισσότερη αυτοπεποίθηση και περισσότερη ανθρωπιά, την οποία έχουμε χάσει τελείως, επειδή έχουμε χάσει και την ηθική μας και τη συνείδησή μας, που είναι πια καταστρατηγούμενη και όχι ελεύθερη. Να μην ακολουθήσουμε τις νόρμες, τις κατασκευασμένες από την κοινωνία. Υπάρχει ένα καλούπι από το σχολείο μέχρι τις σπουδές μας, τις δουλειές μας, τις σχέσεις μας, ότι πρέπει να είμαστε κάπως. Κάθε υλικό που αγοράζουμε μας προσθέτει ευθύνες που δεν τις χρειαζόμαστε. Αρχικά οφείλουμε οι ίδιοι να απελευθερωθούμε και νομίζω αυτή είναι η αρχή για να προχωρήσουμε και στην κοινωνία μας αργότερα και να είμαστε πιο ελεύθεροι. Να γίνει ο καθένας αφεντικό του εαυτού του και να μην θέτει αφεντικά τους γύρω του ή την θέληση για περισσότερα συνεχώς πράγματα. Πρέπει να χάσεις τόσες πολλές ώρες δουλεύοντας σκληρά για να αποκτήσεις ένα καλό αυτοκίνητο, που όσο γρήγορα και να φτάνεις στη δουλειά σου, δεν θα τις εξοικονομήσεις αυτές τις ώρες. Οπότε μάλλον τις έχασες. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché, le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets sans rêve et sans réalité. Aux images, nous sommes condamnés sans rêve et sans réalité. Στην περίοδο της δολοκτησίας, ο Χαρκάς περιορίζονταν στο πόδι των ανθρώπων. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη αλλαγή, που ο Χαρκάς πια δεν είναι στο πόδι, αλλά είναι στο μυαλό. Τώρα η δουλεία θέλει άλλο ανάστημα. Το να κατανοήσουμε δηλαδή ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον εαυτό μας και πρέπει να σηκώσουμε αυτό το βάρος. Να ξαναγίνουμε αυτεξούσιοι. Να ξαναπάρουμε δηλαδή τη ζωή στα χέρια μας. Αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ο καπιταλισμός λέει ως ελευθερία δεν έχει κανένα σχέση με την ελευθερία. Δηλαδή, ακόμα αυτό το πράγμα που λέγαμε ότι μπορεί κάποιος να πάει να πάρει ελεύθερα ένα προϊόν κτλ. Αυτό το πράγμα δεν είναι ελευθερία. Γιατί ούτως ή άλλως είναι ένας συντεροπροσδιορισμός και μια δημιουργία αναγκών η οποία μας επιβάλλει το ίδιο το σύστημα. Οπότε δεν έχει καμία σχέση με την έννοια της ελευθερίας. Η έννοια της ελευθερίας είναι να πω ότι εγώ επιλέγω αυτό το προϊόν, εγώ το φτιάχνω και εγώ το εκμεταλλεύομαι για μένα και για το κοινωνικό σύνολο. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Είναι ένα σύνθημα αυτό. Και επειδή στην ελληνική γλώσσα η λέξη δουλειά με δουλεία, work, slavery, το μόνο που αλλάζει είναι ο τόνος. The punctuation of the word. Nothing else. Όλη η ζωή μας, το τι κάνουμε, είναι μια πλαστική ελευθερία που μας δίνει την ψευδαίσθηση ότι είμαστε ελεύθεροι. Ότι μπορούμε... Αγοράζω, άρα υπάρχω. Αλλά όλα είναι υπό έλεγχο. Θα δεις τη διαφήμιση, θα πας σε ένα συγκεκριμένο μέρος να ψωνίσεις.
θα ασκήσεις τα πολιτικά σου δικαιώματα ανά 4 χρόνια και υπάρχει μια συγκεκριμένη δομή, ένα συγκεκριμένο σύστημα το τι θα κάνεις. Αν βγεις από αυτό και κάνεις κάτι που δεν είναι γραμμένο, τότε θα αντιμετωπίσεις τον νόμο. Άσχετα αν αυτό είναι, μπορεί να φυτέψεις ένα λουλούδι κάπου που απαγορεύει ο Δήμος, ξέρω εγώ, να φυτέψεις λουλούδι, εκεί θα έχεις πρόστιμο. Δεν είσαι πραγματικά ελεύθερος. Έχουν δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση της ελευθερίας. Είμαι υποδουλωμένος σε μια συνήθεια που έχω και δεν τη χαλάω. Είμαι υποδουλωμένος στην ευκολία της ζωής μου και δεν θέλω να αναστατώσω τη ζωή μου για τίποτα. Είμαι υποδουλωμένος σε μια ιδεολογία που έχω και έχω βολευτεί σε αυτήν. Αν καταφέρω εγώ να αλλάξω, να ξετινάξω το ζυγό αυτής της υποδούλωσης που έχω εγώ σαν άτομο, δηλαδή στην ιδεολογία μου, στην ευκολία μου και στη συνήθειά μου, η συνήθεια μπορεί να είναι και μια σχέση, οτιδήποτε, τότε πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει και συλλογικά. Το να μην ζήσουμε σαν δούλοι είναι το σύνθημα που όταν σκεφτήκαμε το πώς θα δουλέψουμε το εργοστάσιο, ήταν αυτό ακριβώς που νιώθαμε εκείνη τη στιγμή. Το να μην μπούμε σε μια διαδικασία να είμαστε σκλαβωμένοι. Να μην μπούμε σε διαδικασία που θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τρόικα, το να μας έχουν σκλάβους και να μας πετάνε ένα κομμάτι ψωμί για να μπορούμε ίσα-ίσα να επιβιώσουμε. Αυτό σκεφτόμασταν. Και προτιμήσαμε το να είμαστε πιο φτωχοί, αλλά ελεύθεροι σε σκέψη και σε πράξεις. Αυτή ήταν η σκέψη μας από την αρχή. Έτσι ακριβώς σκεφτόμασταν όταν βάλαμε το πλαίσιο και είπαμε, μιλήσαμε για επιβίωση και αξιοπρέπεια. Αυτό ακριβώς εννοεί. Το να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, να μπορούμε να ενεργούμε ελεύθερα, να σκεφτόμαστε ελεύθερα, να πράττουμε ελεύθερα. Για μένα η ουσία βρίσκεται μέσα στο ίδιο το σύνθημα. Στο να μην αυτό που αναφέρει πολύ, να μην ζήσουμε. Ο πληθυντικός χρόνος που χρησιμοποιεί δηλαδή. Ότι η ουσία δεν βρίσκεται στο να μην ζω εγώ σαν δούλος, να έχω εγώ την ελευθερία μου. Η ουσία πάνω απ' όλα είναι το για να, ότι εγώ η ελευθερία μου η μεγαλύτερη κατακτήκεται μόνο όταν έχουμε όλη μας ελευθερία. Μια κοινωνία συμμετρίας, μια κοινωνία συνεργασίας, μια κοινωνία συμβιωτισμού, μια κοινωνία η οποία θα οργανωθεί από τα κάτω, για τους κάτω και με τους κάτω και θα απευθυνθεί από όλους για όλους. Δεν ξέρω αν αυτό θα λέγεται σοσιαλισμός ή αναρχισμός ή άμεση δημοκρατία. Μπορούν και οι τρεις αυτές δυνάμεις να αγωνιστούν προς αυτή την κοινή κατεύθυνση. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να περάσουμε από τον άνθρωπο προϊόν, από τον άνθρωπο καταναλωτή, από τον άνθρωπο θύμα της ιδεολογίας στο αυτεξούσιο άτομο. Φως μέσα μας καίει, ελπίδα στις φλέβες μας ρέει και μας γεννά μια καινούρια ζωή. Μας γεννά καινούργια αρχή. Να μη ζήσουμε σαν είναι και ο επαναστάτης που είναι άδεια στο καθεστώς, είναι κάτι σαν το παιδί, το οποίο πάντα έχει ελπίδα ότι θα αλλάξει, πάντα προσπαθεί να δημιουργήσει και όσο και μεγαλώνει, κρατάει πάντα αυτή την παιδικότητα που θέλει την αλλαγή και το καλύτερο και αντιδράει σε οτιδήποτε. Και αυτή είναι και η διαφορά με αυτούς που μεγαλώνουν ψυχικά και γίνονται ρομπότ, μπαίνουν σε μια καριέρα, να βάλουν λεφτά, να κάνουν σπίτια, οικογένεια. Καλή είναι η οικογένεια βέβαια πάντα, μιλάμε για πλακίες. Και να αποκτήσουν το όνειρο του το ότι τα έχω όλα, τα υλικά, το οποίο ένα παιδί ποτέ δεν νοιάζεται για τα υλικά. Νοιάζεται για τους φίλους του και για το πώς θα ζει καλύτερα. Βέβαια, ο αγωνιστής μεγαλώνει στο θέμα της ευθύνης, που οι άλλοι μάλλον παραμένουν πολύ μικροί σε αυτό το ζήτημα.
κρατάει πάντα την ευθύνη, όχι τόσο πολύ ενάντια υπέρ του εαυτού του, αλλά υπέρ των γύρω του και του δίκαιου. Αυτό είναι που χαρακτηρίζει κάπως έναν αγωνιστή και γιατί έχει ελπίδα. Γιατί ουσιαστικά πάντα παραμένει παιδί και πάντα κοιτάει μπροστά και με χαμόγελο. Γιατί αλλιώς άμα το κάνουμε αυτό που κάνουμε με χαμόγελο, θα έχει κανένα νόημα. Ότι γυρνάς μια ταινία που λέγεται Να μη ζήσουμε σαν δούλοι. Και έψαξα να σε βρω για να σου εξηγήσω από πού εμφανίστηκε αυτή η φράση και αυτό το γραφίτι. Το χειμώνα του 2010, με το Κοινό Δίκτυο και το Ινστιτούτο Πειραματικών Τεχνών, ανεβάσαμε μια παράσταση, την παράσταση του Ζαν Ζενέ, Οι Δούλες. Εγώ σε αυτό το έργο έκανα τη σκηνοθεσία και έγραψα το κείμενο στα ελληνικά. Σε αυτή την παράσταση, η οποία είναι η ιστορία δύο κοριτσιών που συνωμοτούν να σκοτώσουν τα αφεντικά τους. Σε αυτή την παράσταση υπάρχει μια φράση στην οποία η ηρωίδα κάποια στιγμή που αισθάνεται ασφυξία και αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις συνθήκες της ζωής της, αυτή η κοπέλα γυρνάει στην άλλη ηρωίδα και της λέει κάτι πρέπει να κάνουμε, να μην ζήσουμε έτσι, να μην ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο, να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Μπρος. Σήκω. Πάμε να φύγουμε. Να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να φύγουμε με το τρένο, με το καράβι, με ό,τι να είναι. Μια κουβέντα. Να φύγουμε να πάμε πού. Να βρούμε ποιον, να ζήσουμε με ποιον, πού να πάμε. Όπου να είναι, Κλέρι. Όπου να είναι. Πού, πώς θα ζήσουμε. Δεν έχουμε δεκάρα, το σκέφτηκες αυτό. Θα βρούμε στην ανάγκη κάτι θα πάρουμε από εδώ. Λεφτά, χρυσαφικά, ό,τι να είναι. Λεφτά. Ναι. Ποτέ δεν είμαστε κλέφτες εμείς. Και επειδή η αστυνομία θα μας μυριστεί αμέσως, θα το δεις, τα ίδια τα λεφτά θα μας προδώσει. Στο διάολο. Στο διάολο να πάνε όλα. Πρέπει να βρεθεί κάποιος τρόπος να δραπετεύσουμε από τις ζωές μας. Το καταλαβαίνεις. Κάτι να βρούμε. Να μην ζήσουμε σαν δούλες, Κλέρι. Πάμε. Σήκω. Πάμε να φύγουμε. Εμείς πήραμε αυτή τη φράση και τη βγάλαμε στους δρόμους. Κάναμε ένα γκράφιτι. Αρχίσαμε να γράφουμε όταν ήταν απεργία ή όταν ήταν διαδήλωση. Αρχίσαμε και γράφαμε στους δρόμους να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Λίγο πιο μετά, το καλοκαίρι του 2011, το Μάιο του 2011, έγινε το ξεκίνησε το κίνημα των πλατιών, όπως σε όλο τον κόσμο, έτσι και εδώ. Τότε εμείς αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους, γιατί ήμασταν ένα μήνα στην πλατεία, αρχίσαμε και γράφαμε όλο και περισσότερο στους δρόμους το σύνθημα να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Και καταλάβαμε ότι με κάποιο τρόπο αυτή η φράση αγκαλιάστηκε από πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος την έκανε δικιά του αυτή τη φράση, την πήρε, την έβαλε σε πείματα, την έβαλε σε πανό στις διαδηλώσεις, γράφτηκε σε όλη τη χώρα. Και αναρχικοί και αυτόνομοι και αριστεροί άρχισαν και χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να φτιάχνουν διάφορα δημιουργικά πράγματα. Έτσι εμείς συνεχίσαμε και το κάναμε αυτό το πράγμα, συνεχίσαμε να γράφουμε αυτή τη φράση έχοντας ένα σκοπό. Ο σκοπός μας ήταν να δώσουμε δύναμη στον κόσμο, να δώσουμε δύναμη ο κόσμος να εξεγερθεί, να δώσουμε τη δύναμη να μην ζήσει σαν δούλος, να μην υπακούσει, να μην επιτρέψει να καταστραφεί η ζωή του. Και επίσης, γράφαμε αυτό το σύνθημα για να δώσουμε στους ανθρώπους τη δύναμη να καταλάβουν ότι μέσα από τη συμμετοχή, η συμμετοχή είναι που θα καταφέρει να αλλάξει τη ζωή μας. Μέσα από τη συμμετοχή στα κοινά, με το να ενδιαφέρεσαι, να νοιάζεσαι, να θέλεις να αγωνιστείς. Αλλά και επίσης μέσα από τη φιλία. Δηλαδή μέσα από αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους εμπιστεύεσαι, τους ανθρώπους που αγαπάς και με τους ανθρώπους με τους οποίους διοργανώνεις πράγματα μαζί τους. Φτιάχνεις στιγμές του αγώνα δικές σου. Διαλέγεις εσύ πώς θα αγωνιστείς και παίρνεις μέρος στον αγώνα με τους φίλους σου, με τους δικούς σου ανθρώπους και επιτίθεσαι ενάντια στο σύστημα. Οπότε για μας ήταν ένα σύνθημα το οποίο συμβολίζει την εξέγερση, συμβολίζει τη φιλία, την αγάπη και συμβολίζει το να νοιάζεσαι, το να συμμετάσχεις, το να παίρνεις μέρος στα κοινά. Αυτό ήταν το να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Λοιπόν, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους και όλες και ειδικά στη Φοφόκα, τη συμπαραγωγό του Ράδιο Ένταση, που δεν το έχει ακούσει μέχρι τώρα. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι από τα λιμάνια ξένα. Καλή ακρόαση. Thank you.
entends-tu le festin des vautours sur le monde? Ami, entends-tu les cités tour à tour qui répondent? Βρισκόμαστε στην Ιερισσό Χαλκιδικής, σε ένα πανέμορφο χωριό της βορειοανατολικής Χαλκιδικής, στο οποίο η καναδική εταιρεία Eldorado Gold θέλει να κάνει ένα καταστροφικό εργοστάσιο, το οποίο θα καταστρέψει τα νερά μας, τα βουνά μας και όλη τη φύση και όλο το περιβάλλον που έχουμε και ζούμε. Στα μπλόκα είμαστε μαζεμένοι γιατί συμπαραστεκόμαστε στα δύο αδέρφια μας που είναι φυλακή άδικα και έχουμε κι άλλους 18 ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν από μέρα σε μέρα, από στιγμή σε στιγμή, από ώρα σε ώρα να συλληφθούν. Θέλω να τονίσω ότι ο τρόπος που εισέβαλε η αστυνομία στα σπίτια των παιδιών που σήμερα είναι φυλακή ήταν τελείως ανάρμοστος και απαράδεκτος. Σπάσανε την πόρτα, πήραν τα παιδιά με τις πιζάμες μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους. Τα παιδιά ζουν μια φοβερή ψυχολογική βία, μια τρομοκρατία μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Εδώ στη Χαλκιδική, εδώ και χρόνια, υπάρχει ένας λαός που μάχεται, που αντιδρά στην επένδυση της εξόρυξης χρυσού από την εταιρεία Eldorado Gold. Και έχουμε ξεσηκωθεί όλοι, άνθρωποι κάθε ηλικίας, από παιδιά μέχρι ηλικιωμένους. Είμαστε όλοι μαζί και παλεύουμε. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε τελικά, αλλά ό,τι και αν πετύχουμε, θα έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας ότι τουλάχιστον προσπαθήσαμε. Και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Και θα μπορούμε να κοιτάξουμε τα δικά μας παιδιά στα μάτια και να τους πούμε ότι προσπαθήσαμε να σώσουμε αυτό το βουνό και δεν το αφήσαμε και δεν το ξεπουλήσαμε. Η αστυνομία έχει φύγει από εδώ, εδώ και λίγο καιρό, μετά από τα επεισόδια που έχουν συμβεί, στα πλαίσια του αγώνα αυτού που κάνουν οι κάτοικοι. Είχε γίνει επίθεση στο αστυνομικό τμήμα και από τότε πάρθηκε η απόφαση να μεταφερθεί το τμήμα και να μην υπάρχει πλέον εδώ, μόνο στην πρωτεύουσα του νομού, στον Πολύγυρο. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber, el bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y valor, alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación, alta la bandera revolucionaria, que llevará el pueblo a la emancipación. Εμείς λοιπόν είμαστε αποφασισμένοι να μην τους αφήσουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να το φτάσουμε μέχρι τέλους. Και όσο και αν προσπαθούν με όλους τους τρόπους, με την παραπληροφόρηση, με την προπαγάνδα, παρουσιάζοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα για μας, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε. Πρέπει να ξέρεις ότι για να φτάσουμε σε αυτό, σε μια κοινωνία πιο ουτοπική αν θέλεις, και ας μην την καταφέρουμε ποτέ, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια στο να φτάσουμε εκεί πέρα αξίζει, θα πρέπει να κάψεις τον κόλο σου. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι στον καναπέ. Πρέπει να σηκωθείς. Je crois que le plus grand problème est le fait qu'on lutte, mais on se trouve emprisonné dans nos propres frontières. C'est le moment de diffuser nos idées, d'interchanger les opinions, des actes, de faire peut-être des manifestations ensemble et pour pouvoir s'acheminer vers le but, l'objectif. L'objectif est de trouver ce qu'on disait autrefois l'utopie, de prendre nos propres vies à nos propres mains. Οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής πήραν μια απόφαση. Και η απόφαση αυτή είναι να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Σας καλούμε να κάνουμε πράξη το κοινό μας σύνθημα «Ne vivons plus comme des esclaves», να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι για το καλό όλων μας. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι.
Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να μην ζήσουμε σκυφλοί. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Να το πω, όχι, πρέπει να το κάνουμε τέλειο. Ne vivons plus. Ne vivons plus. Ne vivons plus. Plus. Comme des esclaves. Comme des. Comme, t'es calme. Comme des esclaves. Comme des esclaves. Tellio. Ne vivons plus. Comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Να μην ζήσουμε σαν δούλοι. Ne vivons plus comme des esclaves. Ma bosse à crever les miroirs, on dit que c'est pas la noce, mais puisqu'il faut y croire, je défendrai ma terre, celle de l'exil, je me moquerai de l'enfer et puis du temps qui file. Avec l'amour et la l'amour et la révolution pour seul horizon. Nous écouterons nos morts et nous les vengerons. J'insulterai encore les bornes et les moutons. Je garderai bien haut scintiller les étoiles, je brûlerai les drapeaux et j'enlèverai mon voile avec l'amour et la le désert, j'écouterai le vent me parler de ma guerre contre l'ordre régnant, j'apporterai du feu dans un bouquet de mots, je volerai pour nous deux les étoiles là-haut avec l'amour et la
entends-tu le festin des vautours sur le monde? Ami, entends-tu les cités tour à tour qui répondent? Oh oui, frère humain, rapprochons nos cœurs, nos mains, c'est l'alerte. Bientôt l'arrogance connaîtra la résistance et sa perte. It's the same old song, never right and always wrong. We're standing in St. Dagmar Square. The rich are staying rich, each one of us is their bitch. We're standing in St. Dagmar Square. Sing for justice and for peace as they knock out our teeth. Standing in St. Dagmar Square.